Ήταν η καλύτερη σου φορά. Μπράβο, Χριστίνα, μπράβο. Μου άρεσε πάρα πολύ που σε είδα χαρούμενη και φάτησε ένα δύσκολο τραγούδι, απαιτητικό, που έχει ερμηνευτεί από τεράστιες φωνές και στο ελληνικό ρεπερτόριο. Και τώρα ακούμε εσένα, Χριστίνα μου, με μια φωνή που έχει τρομερές δυνατότητες να το κάνεις δικό σου. Ήτανε δική σου ερμηνεία αυτή, δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ηλικία, να κάνεις ένα κομμάτι τόσο πολύ γνωστό, σχεδόν κλασικό στο είδος του, να το φέρνεις επάνω στα μέτρα σου και εσύ να το κάνεις εντελώς δικό σου. Εντελώς δικό σου. Μπράβο, Χριστίνα μου. Ο Γιάννης, θέλω να ακούσω τι λέγεται η Χριστίνα. Η Χριστίνα καταρχήν είναι φωνάρα και κάθε φορά μας δείχνει την εξέλιξή της. Γίνεται όλο και καλύτερη, πατάει πιο γερά στα πόδια της, έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι ήσουν πάρα πολύ καλή. Ναι, έβγαλε πολύ σιγουριά σήμερα. Είπες κάτι διαφορετικό. Εγώ να πω την αλήθεια μου, την προτιμώ πιο πολύ στα ροκ κομμάτια. Νομίζω ότι τις ταιριάζουν περισσότερο. Αλλά σήμερα και πάλι ήσουν τέλεια, άρτια. Ευχαριστώ πολύ. Ευρυδίκη. Χριστίνα, θα ξεκινήσω από το ότι είσαι φωνάρα. Φωνάρα, τεράστια φωνή, το έχεις αποδείξει εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Η εμφάνιση σου σήμερα ήταν ισοπεδωτική. Κορίτσι μου, ανέβηκες εκεί πάνω και ξεπέρασες τον εαυτό σου. Σε ένα τραγούδι πάρα πολύ δύσκολο, σε ένα τραγούδι που κι εσύ από την αρχή θεωρούσες ότι δεν ήταν κοντά σου, αλλά πήρες την πρόκληση από μένα. Και ανέβηκες εκεί, τα έδωσες όλα, μας παρέσυρες, μας ξεσήκωσες και θα ξαναέρθω στη φωνή, θα επανέλθω στη φωνή σου. Μπορείς να πεις τα πάντα. Ευχαριστώ. Αυτό να το πιστέψεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήσουν καλύτερη από ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Το πω εκεί όμορφο να το ακούς από τη δάσκαλα σου αυτό. Ε, ο δάσκαλος Νίκος δίπλα. Τι μου έχει μείνει εμένα να πω. Τα είπαν όλα. Είσαι φωνάρα όντως. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο Γιάννης, ο Βαρδής προηγουμένως, και το ροκ στοιχείο, θα τολμήσω να πω ότι και αυτό το τραγούδι, παρόλο που είναι άλλου ρεπερτορίου, κατάφερες να δώσεις ένα ροκ χαρακτήρα, μια ροκ χρειά, γιατί έχεις αυτή τη φωνή, έχεις αυτή την τοποθέτηση πάνω στο τραγούδι. Και εγώ σε απείλευσα. Ήσουν τρομερή, ήσουν φοβερή, ήσουν η έκπληξη για μένα απόψε. Νιώθω ότι δεν έκανες καθόλου άσχημα που ρίσκαρες να τολμήσεις να πεις ένα διαφορετικό τραγούδι. Και σε ευχαριστούμε που ρίσκαρες, γιατί είδαμε και αυτό το πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μαθαίνουμε. Θέλω να ακούσω την ομάδα της, τη λέγεται Χριστίνα. Πάει στα παιδιά. Για πες, κυρία Αγγελική, να σε ακούσω. Ήσουν κριτική από ομάδα. Ήσουν τέλεια και ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Ω, είναι έτοιμη η Αγγελική, τελείως, έτσι. Δεν υπάρχει, θα σας πάει και δουλειά, κυρίες. Ήσουν καταπληκτική, ανατρίχιασα, δεν έχω λόγια. Τι να πω. Είναι ωραία να τα ακούς και από κορίτσι, το αγόρι της παρέας σας, να πει κάτι. Ήσουν μια καλή κουβέντα στο παιδί. Ήσουν πολύ καλή και στο λέω, το λέω εγώ, ότι όταν μεγαλώσεις θα γίνεις μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Και θα έρχομαι σαν κοινό από κάτω. Σημειώστε το αυτό, σημειώστε το. Ακούστες, τα λέει και μέσα από την καρδιά του τον βλέπει. Ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε στο family room, δεν είναι η πρωτοψάλτη, αλλά είναι η μαμά. Είμαι σίγουρος, ε. Έφυγες.